Η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά και η ασφάλεια των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών από οποιαδήποτε απειλή ή διασάλευση είναι τα δύο σημεία κλειδιά για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Την επισήμανση αυτή έκανε χθες το βράδυ από το Ρέθυμνο ο διδάκτορ κοινωνικής ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου Γιώργος Παπακοσταντής, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση στο Σπίτι του Πολιτισμού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των κρατικών δομών από τις εθελοντικές δομές και να ξεκαθαριστεί επίσης και το πλαίσιο και το επίπεδο δηλαδή συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε το όλο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε έξαρση, να αντιμετωπίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστήμονες και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιχείρησαν να προσεγγίσουν τις κοινωνικές προεκτάσεις του προσφυγικού ζητήματος, ενώ στον καμβά προσθέθηκαν και οι ασυμμετρίες αλλά και η στρατηγική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που, αν θέλετε, για μένα είναι το κυριότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή, είναι να παρακολουθήσουμε ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, είναι σε εξέλιξη, με μια στρατηγική η οποία, αν είναι αυτή που υποψιαζόμαστε ότι είναι ή που τουλάχιστον μπορούμε να αναλύσουμε και αναφέρουμε στην ευρωπαϊκή στρατηγική, χωρίς προφανώς βεβαίως να ξεχνώ εντελώς και τις όποιες ευθύνες υπάρχουν από την ελληνική μεριά και δεν αναφέρουμε στους πολίτες, αν όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όντως πρόκειται για μια στρατηγική η οποία υπόρρητα προτεραιοποιεί την απόθεση προσφύγων, φοβάμαι ότι αν αυτά είναι έτσι και συνεχιστούν, δημιουργούνται προϋποθέσεις για περαιτέρω απονεύρωση της ίδιας ενωσιακής διαδικασίας. Από τη στιγμή που δέχεσαι ένα μαζικό αριθμό προσφύγων, θα πρέπει να μπορείς να τους ενσωματώσεις σε συνθήκες στέγασης, εργασίας, εκπαίδευσης των παιδιών τους. Αυτά είναι ζητήματα που δυστυχώς η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι σε έλλειμμα για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει σε αυτή τη μαζική κλίμακα που καλείται να το κάνει. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι απέδειξε ότι κάνει ό,τι μπορεί. Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του ανακριτή Καργόπουλου, ο οποίος εστίασε στους άξονες αντιμετώπισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως έχει οριστεί και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση της Γενέβης αποτελεί το θεμέλιο του διεθνού νομικού πλαισίου για την διεθνή προστασία των προσφύγων και οι ευρωπαϊκοί νόμοι, ουσιαστικά οι κανονισμοί και οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι θεσπίζονται για να καθοδηγήσουν τα κράτη-μέλη κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Γενέβης. Επίσης, άξιο προσοχής είναι η πρόβληψη στο άρθρο 78, παράγραφος 3 της Σύμβασης Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα λύσης έκτακτων μέτρων υπέρ κάποιου συγκεκριμένου κράτους μέλους, το οποίο αντιμετωπίζει μια έκτακτη συνθήκη λόγω ευνίδιασης ροής υλικών τρίτων χωρών. Την επιστημονική εκδήλωση διοργάνωσε το Τμήμα Δοκίμωνας Τυφυλάκων Ρεθύμνου και η τοπική διοίκηση Ρεθύμνου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.